Νέα Διαθήκη, αλλά κάθε Τετάρτη, τελευταία Τετάρτη του μήνα, θα έχουμε ένα μήνυμα από την Παλαιά Διαθήκη, όχι με τη σειρά. Σήμερα, λοιπόν, θα διαβάσουμε από τον Ιώβ για να δούμε τα μυστήρια του ουρανού. Από το βιβλίο του Ιώβ θα καταλάβουμε τι συμβαίνει στον ουρανό και πώς επιδρά ο ουρανός στη γη. Θα διαβάσουμε λοιπόν από τη σελίδα 486. Είναι από το βιβλίο Ιώβ, δεύτερο κεφάλαιο, πρώτο εδάφιο. Β' 1. Σελίδα 486 και αυτή την εξαίρεση θα την κάνουμε κάθε τελευταία Τετάρτη του μήνα με τη χάρη του Χριστού. Κάθε τελευταία Δευτέρα του μήνα με τη χάρη του Χριστού. Αμήν. Κεφάλαιο Β' 1. Ημέραν δε τεινά, ήλθον οι ιοί του Θεού δια να παρασταθώσει ενώπιον του Κυρίου. Και μεταξύ αυτών ήρθε και ο Σατανάς, δια να παρασταθεί ενώπιον του Κυρίου. Και είπεν ο Κύριος προς τον Σατανά, πόθεν έρχεσαι? Και ο Σατανάς επεκρίθη προς τον Κύριο και είπε, περιελθόν την γην και εμπεριπατήσασεν αυτή πάρημη. Και είπεν ο Κύριος προς τον Σατανάν, έβαλες τον νου σου επί τον δούλο μου Ιώβ ότι δεν υπάρχει όμοιος αυτού εν τη γη άνθρωπος άμεμπτος και ευθύς, φοβούμενος των Θεών και απεχόμενος από κακού και έτι κρατεί την ακεραιότητα αυτού, αν και με παρόξινας κατά αυτού, δια να εξολοθρέσω αυτόν ανεφετίας. Και απεκρίθη ο Σατανάς προς τον Κύριον και είπε, δέρμα υπέρ δέρματος και πάντα όσα έχει ο άνθρωπος θέλει δώσει υπέρ της ζωής αυτού. Πλην τώρα έκτινον την χείραν σου και έγκυσον τα αισθά αυτού και τη σάρκα αυτού δια να είδεις εάν δεν σε βλασφημίσει κατά πρόσωπον. Και είπε ο Κύριος προς τον Σατανάν, ιδού αυτός εις την χείραν σου, μόνο την ζωήν αυτού φύλαξον. Τότε εξήλθεν ο Σατανάς ασέ απέμπροσθεν του Κυρίου και επάταξε τον Ιώβ με έλκος κακών από του ίχνους των ποδών αυτού έως της κορυφής αυτού και έλαβε εις αυτόν όστρακον διαναξίεται με αυτό και κάθητο εν μέσω του σποδού. Τότε είπε προς αυτόν η γυνή αυτού, έτι κρατείς την ακεραιότητά σου, βλαστήμησον τον Θεόν και απόθανε. Ο δε είπε προς αυτήν, ελάλησας ως λαλή μία εκ των αφρόνων γυναικών. Τα αγαθά μόνο θέλομεν δεχθεί εκ του Θεού και τα κακά δεν θέλομεν δεχθεί. Εν πάση τούτης δεν ημάρτησε ο Ιώβ με τα χείλη αυτού. Ακούσαντες δε οι τρεις φίλοι του Ιώβ πάντα ταύτα τα κακά, τα επελθόντα επ' αυτών, ήλθον έκαστος εκ του τόπου αυτού. Ελιφάς ο Θεμανίτης, Βιλδάδος Σαφχίτης, Σοφάρον Αμαθίτης, διότι είχον συμφωνήσει να έλθω συνομού δια να συλληπιθώ συν αυτόν και να παρηγορήσω συν αυτόν. Και ότε σήκωσαν τους οφθαλμούς αυτών μακρόθεν δεν εγνώρισαν αυτόν, ύψωσον την φωνήν αυτών και έκλαψαν και διέσχισαν έκαστος το ημάτιον αυτού και έριψαν χώμα επί τα σκεφαλάς αυτών προς τον ουρανό και κάθισαν με ταυτού κατά γης 7 ημέρας και 7 νύχτας και ουδής ελάλησε λόγον προς αυτόν διότι έβλεπον ότι ο πόνος αυτού ή το μέγας σφόδρα. Και σας παρακαλώ να πάμε και στη σελίδα 1077. Σελίδα 1077 να διαβάσουμε δύο εδάφια από την επιστολή του Αποστόλου Πέτρου την πρώτη, έψιλον κεφάλαιο και 8 εδάφιο. Σελίδα 1077, έψιλον 8. Εγκρατεύθητε, αγρυπνήσατε, διότι ο αντίδικος σας διάβολος, ως λέον οριόμενος, το κείμενο λέει περιπατή, ζητών τι να ανακαταπεί, εις τον οποίον αντιστάθητε μένοντας σταθερή εις την πίστη, εξεύροντες ότι τα αυτά παθήματα γίνονται εις τους αδελφούς σας τους εν το κόσμο.
Αμήν. Πριν την Ανάσταση του Χριστού, πριν την Ανάληψη του Χριστού, στον ουρανό υπήρχε ο Πατέρας, ο Λόγος και το Πνεύμα το Άγιο, άγγελοι, αρχάγγελοι, χερουβίμ, σεραφείμ, και υπήρχε και ένας ιδιαίτερος αρχάγγελος, χερούβ επισκιάζων, που εφτιάχθη από το Θεό για να τον δοξάζει συνεχόμενα. Ήταν ο υπαριθμόν ένα, η υπαριθμόν πρώτη αγγελική δύναμης στον ουρανό, ο οποίος όμως ζήλεψε τη δόξα του Θεού, ζήλεψε ότι ο Θεός επίησε μεν τον ουρανό και τη γη και όλες τις δυνάμεις του ουρανού και αυτών, και τον έθεσε νούμερο ένα, πρώτο τη τάξη, αλλά επίησε και τη γη. Πήρε ένα αστέρι, το έφτιαξε, το κόσμησε, έθεσε σε αυτό φως, τον ήλιο την ημέρα, τη σελήνη τη νύχτα, άστρα πολλά. Ξεχώρισε τη θάλασσα από τη γη, γιατί η γη ήταν πλήρης υδάτων, και ξεχώρισε τη γη καθώς έβαλε ύδατα που κάλυπταν όλο το πρόσωπο της γης στον ουρανό με σύννεφα και στην άβυσσο κάτω από τη γη, αλλά και στη θάλασσα. Έφτιαξε έναν υπέροχο βιολογικό καθαρισμό τη θάλασσα, όπου όλες οι βρωμιές της γης και των ανθρώπων πέφτουν στη θάλασσα και καθαρίζονται, και δημιουργείται από την αρχή καθαρό νερό, καθώς εξατμίζεται το νερό, γίνεται αέρας, γίνεται σύννεφα, καθαρίζεται, πέφτει στη γη πεντακάθαρο. Φύτευσε τα φυτά, είπε λόγο και έγιναν, έβαλε τα ζώα και έφτιαξε και έναν υπέροχο κήπο, τον κήπο της Εδέμ, τον τόπο της κατοίκησης του ανθρώπου που έμελε να δημιουργήσει, για να είναι το μόνο «ον» το οποίο θα είναι κατά την εικόνα του, δηλαδή τριαδικός, σώμα, ψυχή και πνεύμα, που μόνο ο άνθρωπος είναι τριαδικός, όπως ο Θεός. Ούτε οι άγγελοι είναι, ούτε τα ζώα είναι, ούτε δε μία ύπαρξης. Ζώσα είναι. Και όχι μόνο αυτό, αλλά πήρε και χώμα, έφτιαξε τον άνθρωπο κατά την εικόνα του και ενεφύσισε εις τον άνθρωπο από το πνεύμα του και έκαμε τον άνθρωπο εις ψυχή ζώσα. Άρα το βασικό χαρακτηριστικό που ζήλεψε και ξέπεσε από το αξίωμά του το χερούπ το επισκιάζον, ήταν ότι είπε «ας κάμωμεν άνθρωπον κατά την εικόνα ημών και καθομοίωση ημών». Και έτσι επίησε τον Αδάμ μόνο κατά την εικόνα του και γέννησε αργότερα μετά την πτώση του Αδάμ και η Εύα ανθρώπους κατά την εικόνα του Αδάμ και κατά την ομοίωση του Αδάμ. Όμως υπάρχει προοπτική στον άνθρωπο μέσα από το θέλημα του Θεού, εν τέλει και το ξέρει ο διάβολος και το ήξερε, να γίνει όμοιος με τον Θεό, και αυτό δεν τον μπόρεσε να το ανεχθεί. Ζήλεψε, φθόνησε τον Θεό, τον άνθρωπο, έγινε κατήγορος του Θεού στον άνθρωπο, κατήγορος των ανθρώπων στο Θεό, και άρχισε ένας φοβερός πόλεμος μεταξύ του Πνεύματος του Θεού, του Πνεύματος του Αγίου και του Πνεύματος της πονηρίας που ήταν ο Σατανάς. Κατάφερε δε να παρασύρει και το τρίτον των αγγέλων και παρέμεινε στον ουρανό με εξέχουσα θέση,
πρώτος στη τάξη, ώστε ο Αρχάγγελος Μιχαήλ όταν πήγε να πάρει το σώμα του Μωυσή δεν μπόρεσε να πει άσχημο λόγο σε αυτόν, γιατί ήταν ανώτερον όν στον ουρανό, ιεραρχικά θα λέγαμε, και είπε ο Κύριος να σε επιτιμήσει διάβολε. Και παρέμεινε και παραμένει στον ουρανό μέχρι τα μέσα της εφταετίας που διαβάζουμε την Αποκάλυψη, όπου ο Μιχαήλ θα πολεμήσει με τον διάβολο και θα τον ρίξει στη γη, και επί της γης πια θα έρθουν τα τελευταία 3,5 χρόνια η μεγαλύτερη θλίψης που έγινε και δεν μπορεί να γίνει άλλη μεγαλύτερη επί της γης, που όμως από εκεί και πέρα πια θα δοξαστεί ο Θεός, γιατί θα συλληφθεί ο διάβολος με τη Δευτέρα Παρουσία, θα φυλακιστεί για 1,000 χρόνια και μετά τα 1,000 χρόνια θα ρηχθεί στη γέννα του πυρός. Τώρα όμως είναι στον ουρανό. Όμως εδώ υπάρχει μια μεγάλη διαφορά από το τότε με το τώρα. Όταν είπε ο Θεός ποιος θα πάει να σώσει τους ανθρώπους, ο Υιός του ο μονογενής, ο Λόγος του Θεού, είπε «Εγώ ο Θεέ μου θα πάω με χαρά να εκπληρώσω το θέλημά σου». Ήλθε γνωρίζοντας ποιο είναι το θέλημα του Θεού, ότι θα πεθάνει για τις αμαρτίες μας, θα γίνει κατάρα πάνω στο σταυρό, γιατί είναι γεγραμμένο «επικατάρατος πάσο κρεμάμενος επί ξύλου», θα γίνει κατάρα πάνω στον ουρανό για μας, θα αποστρέψει το πρόσωπό του από τον μοναδικό άνθρωπο, ο Θεός, που θα είναι ο Υιός του μονογενής, ο οποίος έγινε σάρκα, εγεννήθη εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας Παρθένου, και εν τέλει θα λάβει δούλο μορφή, γενόμενος όμοιος με τους ανθρώπους, Υιός ανθρώπου, και ευρεθείς κατά το σχήμα ως άνθρωπος, αναμάρτητος άνθρωπος, θα ταπεινώσει τον εαυτό του έως θανάτου, θανάτου δε σταυρού, πως υποτασσόμενος κατά πάντα στο λόγο του πατρός του. Και γι' αυτό ο Θεός θα τον αναστήσει εν τη δικαιοσύνη του, δεν μπορεί να αφήσει τον δίκαιο να δει διαφθορά στον Άδη, θα τον αναστήσει, θα τον καθίσει στα δεξιά του και θα χάσει τα πρωτεία, τώρα έχει χάσει τα πρωτεία στον ουρανό ο διάβολος, καθώς ο Ιησούς Χριστός είναι ο Κύριος των Κυρίων και ο Βασιλεύς των Βασιλέων. Όμως δεν έπαψε και προ Χριστού και μετά Χριστό να ζηλεύει τον άνθρωπο και να θέλει να καταπιεί τον άνθρωπο. Τι θα πει να καταπιεί? Να τον πάρει, όπως πλάνησε το 1/3 των αγγέλων, να πλανήσει τους ανθρώπους, να τους κάνει δούλους του, να εκπληρώνουν το θέλημά του επί της γης. Υπήρχαν άνθρωποι λοιπόν και τότε οι οποίοι ήταν άσχετοι με το θέλημα του Θεού και με το λόγο του Θεού. Υπήρχαν άνθρωποι που ήταν σχετικοί, ο λαός Ισραήλ, καθώς του απεκαλύφθη ο Θεός, και υπήρχαν και άνθρωποι που ήταν πραγματικά ιοί του διαβόλου. Έτσι λοιπόν μας αποκαλύπτεται με ένα θαυμαστό τρόπο τι γίνεται στον ουρανό. Στον ουρανό υπάρχουν όχι ο Ιησούς Χριστός τότε, οι άγγελοι, οι αρχάγγελοι, τα χερουβίμ, τα σεραφίμ, το χερούβ το υπησκιάζον και το 1/3 των αγγέλων, που είχαν την δυνατότητα όλοι αυτοί να παρευρίσκονται όποτε τους καλούσε ο Θεός στην παρουσία του Θεού. Και είναι φοβερό να γνωρίζουμε τι γίνεται στον ουρανό. Και μία μέρα, με την εξουσία που έχει δώσει ο Θεός τους αγγέλους να έρχονται στο όρος του να συνομιλούν μαζί του, επαρευρέθη και το χερούπ το επισκιάζον. Και ο Θεός που γνωρίζει τα πάντα ξέρει τι θέλει.
και του λέει «Τι θέλεις, γιατί έβαλες στην καρδιά σου να ταλαιπωρήσεις τον Ιώβ, τον δούλο μου, που δεν υπάρχει καλύτερος από αυτόν, άμεμπτος, ευθύς, φοβούμενος των Θεών, αποχόμενος του κακού». Και ο διάβολος, που, και αυτό είναι το μεγάλο μυστικό, ίσως και το μήνυμα, που δεν μπορεί να κάνει τίποτα αν δεν πάρει έγκριση από το Θεό. Και τώρα δεν μπορεί να κάνει τίποτα αν δεν πάρει έγκριση από τον Ιησού Χριστό. Και δεν μπορεί να κάνει τίποτα σε μας, γιατί είμαστε πλημμένοι με το αίμα του Χριστού. Στην Παλαιά Διαθήκη όμως δεν μπορούσε να κάνει, και μπορούσε πάρα πολλά να κάνει, αλλά με την έγκριση του Θεού. Και του λέει, ναι σιγά που είναι δίκαιος, άμεμπτος, απεχόμενος από του κακού, φοβούμενος των Θεών, είναι γιατί σου τον ευλογείς. Αφαίρεσε την ευλογία που του έχεις δώσει και θα δούμε αν παραμείνει. Η λογική, η πονηριά, η πανουργία του διαβόλου. Να καταφέρει το Θεό να του παραδώσει τον Ιώβ στα χέρια του. Αυτή είναι η πανουργία του διαβόλου. Και ο Θεός το κάνει. Και το θέμα είναι γιατί το επέτρεψε, θα το δούμε αυτό, μέχρι τέλους. Γιατί θα έλεγα υπάκουσε στη φωνή του διαβόλου. Γιατί σκέφτηκε να ταλαιπωρήσει τον Ιώβ. Με φοβερό μυστικό που θα το δούμε στο τέλος. Και του λέει, σου παραδίδω όλα όσα έχει. Πήρε βόδια, όνους, πρόβατα, καμήλες, παιδιά του, αγόρια και κορίτσια. Τον άφησε μόνο του, με τη γυναίκα του. Και ξέρετε τι είπε ο Ιώβ, ας είναι ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Αυτός μου τα έδωσε, αυτός μου τα πήρε. Δεν ησυχάζει όμως. Και ξαναπηγαίνει στο Θεό. Και του λέει, πάλι ήρθες να τα βάλεις με τον δούλο μου τον Ιώβ, τον οποίον αδίκως, χωρίς λόγο, τον ταλαιπώρησες, σου επέτρεψα, αλλά αυτός κράτησε την ακεραιότητά του. Και τι λέει, σιγά. Η πονηριά του διαβόλου και το μίσος. Σε μισεί, μας μισεί ο διάβολος. Αλλά δόξα τω Θεώ, έχουμε τον Ιησού Χριστόν που είναι Κύριος μας και Θεός μας, μας προστατεύει και μας οδηγεί. Τώρα, τότε δεν υπάρχει μεσίτης μεταξύ Θεού και ανθρώπων, δεν υπάρχει άνθρωπος Χριστός Ιησούς, δεν υπάρχει το αίμα του Χριστού. Και λέει, ο άνθρωπος δίνει τα πάντα όσα έχει, την υγεία του δεν δίνει. Την υγεία του δεν τη δίνει και δεν τα, θα σε βλαστημήσει αν του την πάρεις. Εάν τον ταλαιπωρήσεις ως προς την υγεία του, θα σε βλασφημίσει. Και εδώ υποτάσσεται και πάλι. Φοβερό το μυστήριο, ε. Και πάλι και πάλι. Σου παραδίδω το σώμα του Ιώβ, αλλά όχι τη ζωή του. Και τον επάταξε με έλκος κακών. Όλο το σώμα του μία πληγή. Τον έτρωγε, τον πόναγε, ταλαιπωρία, ξυνότανε με όστρακο. Τον είδε η γυναίκα του και τάχασε. Λέει, βλαστήμησε το Θεό τέλος πάντων για να πεθάνεις, να ησυχάσεις από αυτό το βασανιστήριο. Και έτσι λένε οι άνθρωποι, να κάνουμε ευθανασία. Όχι, ευθανασία δεν κάνουμε, προσευχή κάνουμε. Αυτό κάνουμε. Και λέει, μίλησε σαν μία των αφρόνων γυναικών. Μόνο τα καλά θα δεχόμαστε από το Θεό, όχι και τα κακά. Και εν πάση τούτης δεν ημάρτησε ο Ιώβ. Και τώρα έρχεται τρίτη, μεγαλύτερη δοκιμασία. Τρεις φίλοι του, που τον αγαπάνε. Αλλά ποιο πρόβλημα έχουν? Δεν ξέρουν αυτά που ξέρουμε εμείς. Δεν ξέρουν τι γίνεται στον ουρανό, τι έγινε, πώς έγινε, γιατί έγινε. Τίποτα δεν ξέρουν. Είναι άνθρωποι όπως εμείς που δεν ξέρουμε τίποτα. Τον είδαν, έκλαψαν, απογοητεύτηκαν και είχαν πάει για να τον συλληπιθούν και να τον παρηγορήσουν. Και σκέφτηκαν να τον παρηγορήσουν με το Λόγο του Θεού.
δηλαδή με πραγματικά λόγο Θεού. Πώς κατάντησες έτσι? Δε φταίει ο Θεός, εσύ φταίς, Ιώβ. Και ο Ιώβ προσπαθούσε να τους πείσει ότι δεν έκανε τίποτα. Γιατί δεν έκανε τίποτα? Δεν έκανε τίποτα που να λυπήσει το Θεό. Δεν έκανε τίποτα που να αμαρτήσει. Τίποτα δεν έχει κάνει. Δίκαιος, άμεμπτος, φοβούμενος στο Θεό, δεν έπρατε παρά μόνο το αγαθόν. Αυτοί όμως προσπαθούσαν να του πούνε εξομολογήσου τις αμαρτίες σου για να λυθείς από το Θεό. Δεν υπάρχει έλεος από το Θεό αν δεν εξομολογηθείς. Και αυτός έλεγε, δεν αμάρτησα. Δεν αμάρτησα. Και αγωνιστήκανε πολλές μέρες και κατάντησαν να είναι άθλιοι παρηγορητές για από άγνοια. Άγνοια του τι συμβαίνει πραγματικά. Και είναι φοβερό, αδερφοί. Η άγνοια, λέει, ο λαός μου χάνεται από άλυψη γνώσεως. Η άγνοια είναι φοβερό. Κάνει τον άνθρωπο άθλιο παρηγορητή. Άδικο παρηγορητή. Και τι πρέπει να γίνει τώρα? Τώρα ο Θεός εγείρει νεαρό άνθρωπο, αλλά πλήρη Πνεύματος Αγίου. Που δεν είναι ότι ξέρει ο Ελιού ο προφήτης, είναι ότι το Πνεύμα το Άγιο γνωρίζει τα πάντα. Και ευχαριστούμε το Θεό, γιατί σήμερα ο Χριστός μας έχει δώσει το Πνεύμα το Άγιο, μας οδηγεί πάσαν την αλήθεια, μας αποκαλύπτει το Λόγο του Θεού, μας φανερώνει τα σχέδια του Θεού και το σημαντικότερο είναι ο Μεσίτης μας, ο Μεσίτης των Αγίων επί της γης. Μεσιτεύει υπερ πάντων των Αγίων. Υπάρχει ένας Μεσίτης στον ουρανό, ο Ιησούς Χριστός, που μεσιτεύει υπερ πάντων των ανθρώπων. Αλλά στη γη υπάρχει ένας Μεσίτης, ο Παράκλητος, το Πνεύμα της Αληθείας, που μεσιτεύει μόνο υπέρ των Αγίων. Και ποιοι είναι οι Άγιοι? Αναγεννημένοι, βαφτισμένοι εν ύδατη και βαφτισμένοι εν Πνεύματι Αγίων. Δόξα στο Θεό. Και λέει τώρα ο Ηλίου, περίμενα να ακούσω λόγια αληθείας από το στόμα σας, είστε μεγάλοι και σοφοί. Και ό,τι λέγανε ήταν αλήθεια, αλλά δεν είχαν καμία σχέση με το έργο του Θεού. Δεν ξέρανε. Άγνοια. Σωστά πράγματα λέγανε. Σύμφωνα με το Λόγο του Θεού λέγανε. Αλλά δεν είπαν τίποτα που να είναι σύμφωνο με αυτό που ο Θεός έχει κάνει. Γι' αυτό επλήστη Πνεύματος Αγίου ο Ηλίου και αρχίζει να αποκαλύπτει και να φανερώνει στον Ιώβ την αδικία του. Γιατί πρέπει, και θέλω να διαβάσω μόνο το τελευταίο που είναι συγκλονιστικό, που λέει ο Ιώβ στο τέλος, «Οίκον περισσού με την ακοήν του οτίου μου, αλλά τώρα, μετά τη δοκιμασία που επέτρεψες, ο οφθαλμός μου σε βλέπει», και το κρίσιμο σημείο, «δια τούτο δελείτο με εαυτόν και μετανοώ εν χώματι και σποδό». Εκεί θέλει να τον πάει ο Θεός. Να μετανοήσει. Εν χώματι και σποδό. Ποιος όμως θα του πει από τι πρέπει να μετανοήσει? Οι τρεις παρηγορητές άθλοι, σοφοί άνθρωποι, άθλοι παρηγορητές. Μόνο το Πνεύμα το Άγιο είναι ο παρηγορητής σου. Είναι ο οδηγός σου, είναι αυτός που θα σε κατευθύνει στο θέλημα του Θεού, το αγαθόν, το ευάρεστον και το τέλειον. Και τώρα πια, δια Πνεύματος Αγίου, ο Ηλίου αποκαλύπτει στον Ιώβ τα μεγάλα προβλήματά του. Αποκαλύπτει σε μας το γιατί ο Θεός υπάκουσε στον Ιώβ, στον διάβολο.
Γιατί ο Θεός επέτρεψε την ταλαιπωρία του Ιώβ και τον έφερε σε αυτή την κατάσταση να πει «Μετανοώ και ευδελίτω με τον εαυτό μου», γιατί δεν είχα καταλάβει τι ήταν αυτό που λυπούσε εσένα και έπρεπε να μετανοήσω. Και αυτό, αδερφοί, είναι μήνυμα για μας. Γιατί πολλές φορές λέμε όλα καλά. Μόνο το Πνεύμα το Άγιο μπορεί να μας δείξει τι δεν πάει καλά για να μετανοήσουμε, για να επιστρέψουμε στο Θεό. Και του λέει ο Ηλίου, και θα διαβάζω να το κοιτάτε και από μέσα, 506 σελίδα. Από το 505 από το 4 εδάφιο. Λάμπτα γάμα 4. Το Πνεύμα του Θεού, λέει ο Ηλίου, με έκαμε και η πνοή του Παντοδυνάμου με εζωποίησε. Εάν δύνασε να μου αποκριθείς, στάσου μπροστά μου. Ιδού εγώ είμαι σύμφωνα με το λόγο σου, με τα λόγια σου, εκ μέρους του Θεού. Κι εγώ εκ πυλού είμαι άνθρωπος μορφωμένος. Ο τρόμος μου δεν θα σε ταράξει, δεν θα έρθει ο ίδιος ο Θεός να σε ελέγξει. Η χείρ μου δεν θα σταθεί βαρία εναντίον σου, γιατί είμαι άνθρωπος σαν και σένα. Αυτός είναι ο Χριστός. Είναι άνθρωπος σαν και εμένα. Και ποιο ήταν το πρόβλημά σου? Εσύ το ό,τι είπες, στα ότα μου λέγει ο Θεός, δια του Ηλίου του προφήτου, και οίκωσε την φωνή του λόγου σου, τον λόγο σου, λέγοντας «Είμαι καθαρός χωρίς αμαρτίας». Έτσι πίστευε. «Αθώος, ανομία δεν υπάρχει σε μένα, ιδού εσύ βρίσκεις αφορμές, Θεέ μου, εναντίον μου, με νομίζεις εχθρό σου και βάζεις τους πόδας μου εν ξύλο και παραφυλάτης πάσα στα σοδούς μου». Εγώ είμαι Άγιος, εσύ δεν είσαι. Ξέρετε πώς λέγει αυτό? Αυτοδικαίωση. Εγώ είμαι Άγιος, Θεέ μου, είμαι καθαρός, Θεέ μου, είμαι χωρίς αμαρτίες και αθώος. Εσύ βρίσκεις αδίκως ευκαιρίες εναντίον μου. Και συνεχίζει στην ίδια σελίδα, στο Λάμπτα Δέλτα 1. Επανέλαβε ο Ηλίου και είπε: «Ακούσατε τους λόγους μου, σοφοί, παρηγορητές, άθλοι, και δότε ακρόσεις είμαι νοήμονες, διότι το οτίον δοκιμάζει τους λόγους του Θεού, ο δε ουρανίσκος γεύεται το φαγητόν. Ας εκλέξομε λοιπόν σε αυτόν δικαιοσύνην και ας γνωρίσω μεταξύ ημών τι είναι το καλόν». Και απευθυνόμενος ο Θεός τον Ιώβ, διότι ο Ιώβ, ακούτε όλοι σας, να δούμε όλοι μας ποιο είναι το καλόν, ο Ιώβ είπε «Είμαι δίκαιος και ο Θεός αφαίρεσε τη δικαιοσύνη μου». Ο Θεός είναι ψεύτης, εψεύθυνη στη δικαιοσύνη μου. Η πληγή μου είναι ανίατος, χωρίς να έχω κάνει καμία παράβαση. Και συνεχίζει. Ποιος άνθρωπος ως ο Ιώβ, ο οποίος, ο Ηλίου συνεχίζει, ο οποίος καταπίνει τον χλεβασμόν ως είδωρ και υπάγει εν συνοδεία μετά των εργατών της ανομίας και περιπατεί μετά ανθρώπων ασεβών? Διότι είπε ουδέν ωφελεί, είπε ο Ιώβ, ουδέν ωφελεί τον άνθρωπον το να ευαρεστεί τον Θεόν. Το δεύτερο βασικό χαρακτηριστικό και πρόβλημά του, το πρώτο είμαι εγώ, είμαι δίκαιος, ο Θεός είναι άδικος. Το δεύτερο, δεν υπάρχει καμία ωφέλεια να ευαριστώ το Θεό. Και πάμε τώρα στο επόμενο, Λάμπτα Έψιλον. Ένα εδάφιο. Και επανέλαβε ο Ηλίου και είπε «Στοχάζεσαι ότι είναι ορθόν τούτο το οποίο είπες?» Για έλα να κουβεντιάσουμε. Κουβεντιάζει ο Θεός με τον Ιώβ μέσω του Ηλίου του προφήτου. Για έλα να κουβεντιάσουμε. Εσύ είπες «Είμαι δικαιότερος του Θεού». Εσύ είπες «Δεν υπάρχει ωφέλεια». Τι σι ωφέλεια θέλει είστε, είσαι? Τι κέρδος θα λάβω εκ τούτου
μάλλον παρά εκ της αμαρτίας. Το είπες. Ο Ιώβ δεν λέει δεν το είπα. Το είπα. Κοιτάξτε τώρα πως του βγάζει την καρδιά έξω. Αυτό κάνει το Πνεύμα το Άγιο. Μας βγάζει την καρδιά έξω. Να καταλάβουμε την αθλειότητά μας. Γιατί εάν το Πνεύμα το Άγιο δεν έρθει στη ζωή μας, δεν θα μπορέσουμε ποτέ να πούμε άθλιος και ουτιδανός είμαι, συγχώρεσέ με. Δεν θα μπορέσουμε ποτέ να πούμε δεν ξέρω τίποτα. Δεν θα μπορέσουμε ποτέ να πούμε δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Γι' αυτό και δεν θα μπορέσουμε να πούμε δεν ξέρω τίποτα, φώτισέ με. Δεν μπορώ τίποτα, βόηθα με Κύριε. Και πρέπει τώρα αυτό να το καταλάβει ο Ιώβ, αλλά και εμείς σήμερα. Και πάμε στην επόμενη σελίδα. Όχι, από την ίδια σελίδα, 13 εδάφιο. Ο Θεός βεβαίως δεν θέλει να ακούσει τις ματαιολογίες σου, Ιώβ. Ουδέ θέλει επιβλέψει ο Παντοδύναμος σε αυτά τα οποία λες. Δεν θα σε κρίνει για τα λάθη σου, για το λάθος λόγο σου. Πόσον λιγότερον όταν συλλέγεις ότι δεν θέλεις να δεις αυτόν, η κρίση όμως είναι ενώπιον αυτού, όθεν εσύ έχεις το θάρρος επ' αυτόν. Δεν θέλω να έρθεις γιατί σε φοβάμαι, το θάρρος μου είναι σε σένα, αλλά δεν μπορούμε να συνομιλήσουμε. Γιατί εσύ θα μου δώσεις μία και δεν με διαλύσεις. Ήδη επέτρεψες και έπαθα ό,τι έπαθα. Και συνεχίζει τώρα ο Ηλίου. Αλλά τώρα επειδή δεν επεσκέφθη εν το θυμό αυτού ο Θεός και δεν παρατήρησε με τα μεγάλης αυτηρότητος ο Θεός εσένα, δια τούτο ο Ιώβ ανοίγει το στόμα αυτού ματέως και επισορεύει λόγους εν αγνωσία. Καταλάβατε, καταλάβαμε ότι ο Ιώβ εκφέρει λόγους εν αγνωσία, το στόμα του λαγλεί ματαιότητες, διότι όταν θύμωσε και αγρίεψε, ο Θεός δεν τον επισκέφθηκε. Γιατί αν τον επισκέπτω θα τον τελείωνε. Όταν αγριεύεις και θυμώνεις, ο λόγος του Θεού λέει μη δίνεις τόπο στο διάβολο, η οργή σου ας είναι μέχρι το βράδυ. Γιατί αν κρατάς την οργή σου, τότε θα έρθει κρίση του Θεού απάνω σου. Ο Θεός όμως, το εσένα Ιώβ, δεν το έλαβε υπόψη του. Και πάμε στο Λάμπτα Ήτα κεφάλαιο στην άλλη σελίδα, πρώτο εδάφιο. Τότε απεκρίθη πλέον ο ίδιος ο Κύριος προς τον Ιώβ εκ του ανεμοστροβίλου και είπε «Ποιος είναι αυτός που σκοτίζει τη βολή μου διαλόγων ασυνέτων» Τώρα ο ίδιος ο Θεός μιλάει και ανοίξει τα αυτιά του Ιώβ. Τώρα ο Ιώβ δεν φοβάται γιατί κατάλαβε τα λάθη του. Μετανοεί, επιστρέφει. Πω πω, εγώ τα έκανα αυτά. Εγώ τα είπα αυτά, εγώ τα έλεγα αυτά. Και δεν είχα καταλάβει τίποτα. Εγώ θύμωνα, εγώ αγρίευα με το Θεό, με τους αδελφούς μου, με τον Χριστό, εγώ. Και επειδή ήρθε σε αυτόν, του λέει ο Θεός, μιλάει, ποιος είναι αυτός που σκοτίζει τη βουλή μου διαλόγων ασυνέτων και απευθυνόμενος στον Ιώβ. Ζώσον ήδη την οσφήν σου, ως ανήρ, διότι θέλω σε ρωτήσει και φανέρωσόν μη την άποψή σου. Και αρχίζει τώρα να τον ρωτάει για τα μεγαλεία του ο Θεός, για τη δημιουργία του, για το έργο του, για όλα. Και ο Ιώβ, δηλαδή τι κάνει ο Θεός, του αποκαλύπτει ποιος είναι ο Θεός και ποιος είναι ο φουκαράς ο Ιώβ. Γιατί είχε πάρει πολύ αέρα. Πολλοί θεωρούσαν ότι είναι ο πρώτος και ο μεγαλύτερος και ο καλύτερος δικαιολογημένα. Γιατί και ο Θεός ομολογεί ότι ήταν άμεμπτος, ήταν ευθύς, φοβούμενος τον Θεό, απεχόμενος του κακού και τον ευλογούσε. Και ξαφνικά όλα τα χάσε. Τώρα όμως αρχίζει και έρχεται σε αυτόν. Πω, εγώ τα πάω όλα αυτά. Έλα τώρα να συνομιλήσουμε μαζί. Ποιος είσαι εσύ, ποιος είμαι εγώ. Κοίτα τι έχω κάνει εγώ, κοίτα το σύμπαν, κοίτα τη γη, κοίτα τον ουρανό, κοίτα τους ήλιους και πες μου εσύ τι έχεις κάνει.
ποιος είμαι εγώ και ποιος είσαι εσύ. Και τότε ο Ιώβ, σελίδα 511, τρία εδάφιο. Τότε ο Ιώβ για πρώτη φορά απεκρίθη προς τον Κύριον και είπε, «Ιδού εγώ είμαι ουτιδανός. Τι δύναμη να αποκριθώ προς σε, Κύριε. Θέλω βάλει τη χείρα μου επί το στόμα μου. Άπαξ ελάλησα και δεν θέλω αποκριθεί πλέον. Μάλιστα δύο φορές ελάλησα, αλλά δεν θα συνεχίσω». Προηγούμενα όμως ο Θεός του είχε πει πρώτο εδάφιο. Ο Κύριος απεκρίθη προς τον Ιώβ και είπεν, «Ο διαδικαζόμενος προς τον παντοδύναμον θέλει διδάξει αυτόν, ο ελέγχων των Θεών ας αποκριθεί προς τούτο. Έρχεσαι να διαδικαστούμε και θέλεις να με διδάξεις. Έρχεσαι να συνομιλήσουμε και θέλεις να μου φανερώσεις το δίκιο σου. Πώς με πλησιάζεις? Εν δικαιοσύνη? Πώς με πλησιάζεις?» Και ο Ιώβ είπε, «Όχι, Κύριέ μου, άθλιος και ουτιδανός είμαι. Δεν μπορώ πια να αποκριθώ προς σένα. Θα βάλω το χέρι μου στο στόμα μου. Μία φορά μίλησα, δύο φορές μίλησα, δεν θα ξαναμιλήσω». Γιατί επέτρεψε την ταλαιπωρία και τον διάβολο? Για να τον φέρει σε αυτή τη θέση. Και ακούστε σε ποια θέση τον έφερε ο Θεός. Τότε, έξι εδάφιο, απεκρίθη ο Κύριος προς τον Ιώβ εκ του ανεμοστροβίλου και είπε, «Τώρα που είπες ότι είσαι άθλιος και ουτιδανός και ότι δεν θα ξαναμιλήσεις, θυμήσου πως ήρθες με παρησία ενώπιόν μου. Άδικος είσαι, Θεέ, εγώ είμαι δίκαιος. Εσύ είσαι ψεύτης, Θεέ, εσύ δεν ξέρεις, εγώ είμαι τέλειος. Τώρα όμως που ομολόγησε ότι είσαι άθλιος και ουτιδανός, άκουσέ με. Ζώσον ήδη ως ανήρτινος σφήνσου και εγώ θα σε ρωτήσω και εσύ απάντησέ μου. Θέλεις άραγε να αναιρέσεις τη δικαιοσύνη μου? Θέλεις άραγε να με καταδικάσεις εσύ για να δικαιωθείς? Έχεις εσύ βραχίωνα ως ο Θεός ή δίνα συναυροντάς με φωνήν ως Αυτός? Επειδή όμως είπες άθλιος και ουτιδανός είμαι, στολίσθητη, να το έργο του Θεού, στολίσθητη τώρα που ταπεινώθηκες. Στους ταπεινούς δίνει χάρη, τους ταπεινούς τους υψώνει. Ταπεινώθηκε υπό την κρατέαν χείραν του Θεού και θα σας υψώσει. Τώρα που ταπεινώθηκε, στολίσθητη τώρα μεγαλοπρέπειαν και υπεροχήν Ιώβ. Ενδύθητη δόξαν και ωραιότητα Ιώβ. Έχε τώρα τα σφλόγα τη οργή σου και βλέπε εσύ πάντα υπερήφανο και ταπείνωνε αυτόν Ιώβ. Τώρα που ταπεινώθηκε στο Θεό. Κρύψον αυτούς ομού εν το χώματι, κάλυψον τα πρόσωπα αυτών εν τη αφανία και τότε εγώ θα ομολογήσω προς σε ότι η δεξιά σου δύναται να σε σώσει. Δηλαδή, τρεις είναι οι άνθρωποι που σώζονται χωρίς το αίμα του Χριστού. Που δεν ισχύει αυτό, αλλά που σώζονται εκ της δικαιοσύνης τους. Νόε, Δανιήλ και Ιώβ. Αυτή είναι η δόξα που έδωσε ο Θεός στον Ιώβ. Και αν πάμε και στην 512 σελίδα, μη β' κεφάλαιο, να δούμε τώρα πια τι λέει ο Ιώβ. Ύστερα από όλα αυτά, ποιο είναι το τέλος της υποθέσεως? Όχι ακόμη, το πρώτο τελευταίο της υποθέσεως. Τότε απεκρίθη ο Ιώβ προς τον Κύριον και είπε, «Εξεύρω τη δύναση τα πάντα και κανένα στογασμό σου δεν δύναται να εμποδιστεί. Και εσύ με ρωτάς, ποιος είναι ο κρύπτον την πουλή μου ασυνέτος? Εγώ λοιπόν έκανα αυτό και πρόφερα εκείνο το οποίο δεν καταλάβαινα? Πράγματα υπερθαύμαστα διεμέ είπα τα οποία δεν εγνώριζα? Σε παρακαλώ τώρα, δίδαξέ με, Θεέ μου, και εγώ θέλω λαλήσει. Εγώ θα σε ρωτήσω και εσύ δίδαξέ με». Αυτή είναι η ταπείνωση. «Κύριε Θεέ μου, δεν ξέρω, δίδαξέ με. Δεν ξέρω τι να κάνω, φώτισέ με». Και συνεχίζει. «Οίκον μέχρι τώρα με την ακοή του οτίου,
αλλά τώρα που ταπεινώθηκα, τώρα που κατάλαβα, τώρα που ενώνησα, σε βλέπω με τα μάτια μου. Γι' αυτό βελίτομαι, συχαίνομαι τον εαυτό μου. Γι' αυτό μετανοώ εν χώματι και σποδώ. Ταπείνωση πλήρης. Τι ωραίο που είναι αυτό. Και τώρα έρχεται ο Θεός και του λέει, τώρα θα σε υψώσω. Αλλά πριν σε υψώσω, πρέπει τώρα να κάνεις εσύ κάτι. Μετενόησες, εξομολογήθηκες, σε συγχώρεσα. Τώρα πρέπει εσύ να συγχωρέσεις για να σε ευλογήσω. Δηλαδή, μην τα έχεις με τους τρεις φίλους σου και τους λες άθλιους παρηγορητές. Και αυτοί κάνανε λάθος. Μικρότερα λάθη από σένα, αλλά κάνανε λάθος. Σε ταπεινώσανε, σε προσβάλλανε, σε παρηγορήσανε άθλια. Προσευχή σου για αυτούς. Συγχώρεσέ τους και προσευχή σου να τους ευλογήσω. Μπορείς Ιώβ? Τώρα δεν έχει αντίρρηση ο Ιώβ για τίποτα. Μπορείς να προσευχηθείς για αυτούς που σε προσβάλλανε, που σε ταπεινώσανε, που σε ξεφτυλίσανε, που σε. Άμα θέλει ο Θεός, εγώ μπορώ. Σε παρακαλώ Κύριε, του συγχωρώ, ευλόγησε τους όλους. Αμήν. Σε παρακαλώ Θεέ μου, συγχωρώ αυτούς που με ξεφτυλίσανε, που με προσβάλλανε, που με αδικήσανε. Συγχώρεσέ τους και ευλόγησέ τους και εγώ λέω πιο πολύ από μένα. Και ο Θεός, και ευλόγησεν ο Κύριος τα έσχατα του Ιώβ περισσότερο από τα πρώτα. Και του έδωσε γιους, θυγατέρες, υπάρχοντα διπλάσια και έζησε 144 χρόνια ακόμη στην απόλυτη, πλήρη και τέλεια ευλογία. Απόλυτα ευλογημένος. Και ποιος ήταν η αιτία της ευλογίας του? Απίστευτο, ο διάβολος. Αυτόν χρησιμοποίησε ο Θεός για να φέρει σε ταπείνωση τον άνθρωπο. Τώρα όμως δεν ισχύει το ίδιο σε μας, γιατί τώρα το αίμα του Ιησού Χριστού καθαρίζει μας από πάσης αμαρτίας και μας διδάσκει η Παλαιά Διαθήκη. Γιατί η διδασκαλία ημών εγγράφησαν πάντα ταύτα. Μας διδάσκει και μας λέει, μήπως νομίζεις ότι είσαι κάτι της, μήπως νομίζεις ότι είσαι κάτι που ξέρεις, μήπως νομίζεις ότι είσαι κάποιος μεγάλος, κάποιος σπουδαίος που μπορείς να κάνεις πράγματα, που ξέρεις να κάνεις πράγματα. Μήπως νομίζεις ότι εσύ κηρύττεις, μήπως νομίζεις ότι εσύ προφητεύεις, μήπως νομίζεις ότι εσύ βγάζεις δαιμόνια, μήπως εσύ νομίζεις ότι κάνεις εσύ θαύματα πολλά. Έξω από τη Βασιλεία των Ουρανών. Ποια είναι η γνώμη σου για σένα? Κύριε, άθλιος είμαι και ουτιδανός, ελέησέ με. Δεν ξέρω τίποτα, φώτισέ με. Δεν μπορώ να κάνω τίποτα Κύριε, βόηθα με. Και τότε ξέρεις τι λέει ο Κύριος? Εισέλθε εις τη χαρά του Κυρίου σου. Κληρονόμησε τη Βασιλεία την ετοιμασμένη για σένα από καταβολής κόσμου. Γίνε για 1000 χρόνια βασιλεύς και ιερεύς του υψίστου και μετά την τελική κρίση γίνε και βασιλεύς και θα βλέπεις και το πρόσωπο και τον Θεό πρόσωπο προς πρόσωπο, τον οποίον κανείς δεν είδε και επιβίωσε και έζησε. Εσύ όμως θα τον βλέπεις. Γιατί? Γιατί κατάλαβες ότι είσαι εντενικές ξεγάνωτος. Γιατί κατάλαβες ότι δεν ξέρεις τίποτα. Δεν ξέρεις τίποτα. Δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Αλλά ευχαριστούμε τον Θεό, γιατί δια του Ιησού Χριστού τα πάντα δύναμε, λέει ο Απόστολος Παύλος, γιατί Αυτός με ενδυναμώνει. Αμήν. Αλληλούια. Αμήν αδερφοί. Φοβερό βιβλίο το Ιώβ. Φοβερό βιβλίο. Φοβερό το μάθημα, η διδασκαλία του Ιώβ. Ο άνθρωπος που εκ της δικαιοσύνης αυτού θα συμμετάσχει στη Βασιλεία των Ουρανών. Γιατί? Γιατί δεν είχε καταλάβει ότι ήταν άθλιος και ουτιδανός. Ο Θεός επέτρεψε και το κατάλαβε
μετενόησε και ο Θεός τον ευλόγησε. Και εμείς πρέπει να καταλάβουμε όταν θυμώνουμε ότι δίνουμε τόπο στο διάβολο να έρθει να μας ταλαιπωρήσει. Όταν ζηλεύουμε, δίνουμε τόπο στο διάβολο να έρθει να μας ταλαιπωρήσει. Όταν αυτό διάβαζα και θέλω να το διαβάσω και μια φορά ακόμη, συγγνώμη, θα πάρω ένα λεπτό παραπάνω, ο Λόγος του Θεού λέει «Οργίζεστε και μη αμαρτάνετε. Ο ήλιος σας μη δει επί τον παραγισμό σας. Μη δίδετε τόπον εις τον διάβολο. Γιατί ως λέον οριόμενος γυρίζει γύρω γύρω από όλους τους ανθρώπους και ψάχνει να βρει έστω και έναν εκλεκτό να τον καταπιεί». Εκλεκτό, πολλοί και κλειμένοι λίγοι εκλεκτοί. Για τους λίγους τους εκλεκτούς σκυλιάζει ο διάβολος να τους καταπιεί. Τους άλλους που είναι και κλειμένοι και δεν είναι εκλεκτοί, δικοί του είναι. Όμως εμείς θέλουμε να είμαστε και κλειμένοι, εκλεκτοί, γι' αυτό ταπεινωνόμεθα έως εδάφους, κατά το Λόγο του Θεού ταπεινώθητε υπό την κρατεάν χείραν του Κυρίου και Αυτός θα σας υψώσει στο δικό του καιρό. Αμήν. Δόξα να